Ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τα οικονομικά του βρέθηκαν στο επίκεντρο της νέας πολιτικής εκπομπής της Δέλτα Τηλεόρασης με οικοδεσπότη τον Σταύρο Αποστολίδη. Καλεσμένη του στην πρώτη εκπομπή ήταν ο Δήμαρχος και επικεφαλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Λαμπάκης μίλησε για το χρέος του καλλικρατικού Δήμου που παρέλαβε, λέγοντας ότι φτάνει σχεδόν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει ό,τι μπορεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως είπε, ώστε να αποπληρώσει μεγάλο μέρος του. Πρεμιέρα έκανε η νέα πολιτική εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης με τον Σταύρο Αποστολίδη. Στη συνείδηση του πολίτη ποδαρικό έκαναν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Νίκος Γρηγοριάδης, Γιώργος Ραπτόπουλος και Σάββας Δευτεραίος. Σε αυτήν την πρώτη εκπομπή, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια του ραντεβού που έδινε πριν από 6 χρόνια με τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης ο Σταύρος Αποστολίδης, βρέθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τα οικονομικά του Δήμου, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριάρχησαν στη συζήτηση. Με τον κύριο Λαμπάκη να μιλά για τα χρέη που βρήκε, αλλά και τι έκανε για να αποπληρώσει, όπως είπε, μεγάλο μέρος αυτών. Εμείς νοικοκυρεμένα από ιδίους πόρους και 1.400 από ΣΑΤΑ ξοφλήσαμε περίπου 4,5 εκατομμύρια. Έτσι, κύριε Αποστολίδη, ενώ λοιπόν ζητάγαμε δάνειο 8 εκατομμύρια ευρώ, τελικώς το δάνειο διαμορφώθηκε στα 4.300 και σήμερα είμαι στην καλή θέση να ανακοινώσω ότι θα είναι 3.300 περίπου το δάνειο το οποίο θα πάρουμε, γιατί 4,5 εκατομμύρια τα ξοφλήσαμε, 1.400 περίπου από τη ΣΑΤΑ και περίπου 3 εκατομμύρια από ίδια έσοδα και από το νοικοκύρεμα που κάναμε, από δαπάνες τις οποίες περιορίσαμε, μια μικρογραφία αντιθέτου κράτους με την Ελλάδα, δηλαδή αν αυτό που κάναμε εμείς επί ένα χρόνο το έκανε το ελληνικό κράτος με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και την ανάπτυξη την γενικότερη, η Ελλάδα δεν βρισκόταν σήμερα εδώ. Επειδή, αυτό λέω λοιπόν. Ασχολείστε καθημερινά με αυτά, ίσως να παρασύρεστε και στον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζετε όλα τούτα. Εγώ θέλω να τα ρωτήσω λίγο πιο πρακτικά. Παρακαλώ. Πόσα χρέη βρήκατε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θέλω να μου πείτε. Αριθμό. Έναν αριθμό. Έλλειμμα 24,5 εκατομμύρια. Ο κύριος Γρηγοριάδης από τη μεριά του έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το χρέος που άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην ΙΝ. Ξεκινήσαμε και λέγαμε από την αρχή της θητείας του κυρίου Δημάρχου πώς είναι η κατάσταση. Μετά από 12 μήνες και αφού πλέον έχουμε μία εικόνα, είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα τα οποία εντέχνως, το ξαναβάζω αυτό και το τονίζω, αποκρύπτηκαν. Καταρχάς δεν είναι 25 εκατομμύρια έλλειμμα, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, θα σας πω, αφήστε με να ολοκληρώσω, του Υπουργείου Εσωτερικών που έβγαλε τους χρεωμένους και υπερχρεωμένους δήμους της Ελλάδος. Του Υπουργείου Εσωτερικών. Κανένα σημείο πουθενά δεν αναφέρεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Ραπτόπουλος τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας, όπως είπε, ποια είναι η πραγματική έννοια του χρέους. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του Δήμου, όντως αναφέρεται στον προϋπολογισμό ότι έχουμε από έργα και από δάνεια 15 εκατομμύρια και ένα έλλειμμα από άμεσες απαιτητές υποχρεώσεις γύρω στα 8 εκατομμύρια. Είναι γεγονός και πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι αφορά έργο και δάνειο δεν είναι χρέος το οποίο μπαίνει σε μια χρονιά. Είναι δάνειο το οποίο αποπληρώνει ο Δήμος σε βάθος δεκαετίες, δεκαπενταετίες. Επομένως δεν μπορείς τα δάνεια τα οποία χρωστάει ο Δήμος να τα υπολογίσει σε μια χρονιά. Είναι ένα τεχνητό τρίκ το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις και όχι την πραγματικότητα. Ο κύριος Δευτεραίος τόνισε μεταξύ άλλων πως ο καθένας μιλά για τα χρέη του Δήμου όπως θέλει και τα προσαρμόζει ανάλογα. Όμως το θέμα είναι, όπως είπε ο κύριος Δευτεραίος, ότι στο τέλος ο Δημότης καλείται να βάλει το χέρι του στην τσέπη και να πληρώσει. Σήμερα, σαν πολίτης, ότι θα χρωστάω και θα πληρώσω ένα ποσό που ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια. Αυτή. Για εμάς, κατά την άποψή μας, είναι γύρω στα 12,5 εκατομμύρια. Έτσι όπως τα έχουμε μετρήσει. 12,5 τα οποία θα αποπληρώσουμε όχι μόνο εμείς. Θα αποπληρώσουν και τα παιδιά μας, θα αποπληρώσουν και οι αυριανοί. Και σε αυτό και ο κύριος Λαμπάκης με την παράταξή του και το Δήμο του σήμερα έχει ευθύνη. Ξεκίνησε το πρώτο που έκανε να ζητήσει δάνειο. 4,5, 3.300. Για να πληρώσω χρέο. Για να πληρώσω. Ναι, αλλά και σε αυτέ τι δαπάνε μέσα στα 3.300. Να όμως. Σάβα, ναι. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ γιατί το πήρατε. Για να πληρώσω εγώ χρέη της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Και δική σας. Και όσο στα 3.300. Συγχωρείτε, βάλατε. Όσο όλησε 4,5 εκατομμύρια δικά. Βάλατε και φετινές δαπάνε στα 3.300. Ομολογία σας. Είτε παλιές, είτε καινούργιες, είτε ό,τι θέλετε, είτε παμπάλες.
αυτή η συνέχεια της διακυβέρνησης του Δήμου μέσα από αυτές τις δημοτικές αρχές που περάσανε, με τα δάνεια που πήραν, φτάσαμε σήμερα και χρωστάμε 12, 13, 14, 15 εκατομμύρια.